Για πολλούς ανθρώπους, ο χρόνος είναι ένας εχθρός. Τρέχουμε να προλάβουμε τον χρόνο για να ολοκληρώσουμε εργασίες και προθεσμίες. Στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σας την τεχνική Pomodoro, η οποία σας διδάσκει πώς να συνεργάζεστε με τον χρόνο αντί να τον βλέπετε σαν εχθρό. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μέθοδο διαχείρισης χρόνου και παρότι είναι αρκετά απλή, μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας αν τη βάλετε σε εφαρμογή. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr/blog, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Θυμάμαι από μικρός το να μένω εστιασμένος και συγκεντρωμένος σε μία και μόνο δραστηριότητα ήταν μία τρομερή πρόκληση, ειδικά όταν ήμουν στο σχολείο. Το να διαβάσω τα μαθήματά μου πραγματικά ήταν ένα απίστευτο βάρος και άγχος. Μπορώ να διάβαζα μία σελίδα για μισή ώρα και να μην είχα συγκρατήσει απολύτως τίποτα. Είχα το μυαλό μου τότε σε άλλα πράγματα, στα κορίτσια, στην κιθάρα, στις συγκροτήματα, στις βόλτες, συγκδρομές κλπ. Το μόνο που δεν σκεφτόμουν ήταν τα μαθήματα. Οπότε το να μένω εστιασμένο σε μία και μόνο δραστηριότητα κάθε φορά είναι ακόμα και τώρα μία πρόκληση την οποία συνεχώς βελτιώνω. Κάθε μέρα συνεχώς υιοθετώ συνήθειες που με βοηθούν στο να μένω εστιασμένο σε μία δραστηριότητα. Κάτι που μου συνέβαινε συχνά ήταν ότι μπορεί να ξεκινούσα να γράψω ένα άρθρο ή να ετοιμάσω ένα βίντεο σαν και αυτό που βλέπετε και ξαφνικά να χτυπούσα ένα τηλέφωνο. Άφηνα το άρθρο, απαντούσα στο τηλέφωνο. Μετά βλέπα τα emails μου οδηγούσαν σε ένα άρθρο στο ίντερνετ, το άρθρο μου οδηγούσε κάπου στο Facebook, από το Facebook πήγαινα στο YouTube και μετά από μία ώρα είχα ξεχάσει και τι έκανα. Και πολλές φορές ξεκινούσα δουλειές, οι οποίες έμεναν στη μέση. Σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Γράψτε μου ναι στα σχόλια. Κάτι άλλο που μου συνέβαινε συχνά ήταν ότι οι περισπασμοί ήταν εσωτερικοί. Ήταν μια σκέψη, π.χ. το να πάρω τηλέφωνο τον Γιώργο για προπόνηση, ή να στείλω ένα email στον πατέρα μου, ή να πω στο γιο μου να κάνει κάτι. Και πολλές φορές αυτές οι σκέψεις κατάφεραν να με αποσπάσουν την προσοχή από την εργασία που έκανα. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι ξέρω, εγώ θέλω να στείλω ένα email στον πατέρα μου για κάτι που ήθελα να μου ετοιμάσει, και άφηνα τη δουλειά μου, έμπαινα στο email και του στείλα το email. Και φυσικά από εκεί δεν γυρνούσα σχεδόν ποτέ στην προηγούμενη μου δουλειά, αλλά έκανα χίλια δυο άλλα πράγματα. Μία τεχνική που έμαθα πριν από αρκετό καιρό και την εφαρμόζω μέχρι και τώρα με επιτυχία λέγεται η τεχνική Pomodoro. Με πολύ απλά λόγια, η τεχνική αυτή σου λέει να κάνεις διαλυματική εργασία. Τα βήματα λοιπόν είναι τα εξής. Νούμερο 1. Επιλέξτε μία εργασία που θέλετε να ολοκληρώσετε. Είτε είναι κάτι μεγάλο, είτε είναι κάτι μικρό, κάτι που αναβάλλετε για καιρό, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μία εργασία η οποία αξίζει όλη σας την προσοχή χωρίς περισπασμούς. Μπορεί να είναι το να γράψετε ένα άρθρο ή να πάρετε μερικά τηλέφωνα σε υποψήφιους συνεργάτες ή υποψήφιους πελάτες. Να τακτοποιήσετε την δουλάπα σας. Να δείτε το πεντάλεπτο βίντεο στο οποίο εξηγώ πώς να βρίσκετε περισσότερους πελάτες και συνεργάτες μέσω ίντερνετ. Παρεπτόντως, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, έχω ετοιμάσει ένα πεντάλεπτο βίντεο δωρεάν στο οποίο εξηγώ πώς να βρίσκετε περισσότερους πελάτες και συνεργάτες μέσω ίντερνετ, είτε πουλάτε υπηρεσίες είτε πουλάτε προϊόντα. Θα μου πείτε, μα εγώ δεν έχω ακόμα επιχείρηση, τι να τους κάνω τους πελάτες? Κανένα πρόβλημα, στο τέλος του βίντεο μιλάω για ένα τρίωρο σεμινάριο που διοργανώνω, στο οποίο θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για το πώς να ξεκινήσετε κάτι δικό σας μέσω ίντερνετ. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάτω το seminar και δείτε αυτό το καταπληκτικό πεντάλεπτο βίντεο. Είναι δωρεάν. GreekCoach.gr κάτω το seminar. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νούμερο 2. Βάλτε χρονόμετρο για 25 λεπτά. Δώστε έναν μικρό όρκο στον εαυτό σας ότι θα αφιερώσετε 25 λεπτά σε αυτή τη δραστηριότητα και δεν θα επιτρέψετε τον εαυτό σας οποιαδήποτε διακοπή. Μπορείτε να το κάνετε. Άλλωστε είναι μόνο 25 λεπτά. Νούμερο 3. Ξεκινήστε να δουλεύετε πάνω σε συγκεκριμένη εργασία μέχρι να χτυπήσει η ειδοποίηση. Αφοσιωθείτε στην εργασία που έχετε μπροστά σας για τα επόμενα 25 λεπτά. Αν ξαφνικά συνειδητοποιήσετε ότι έχετε και κάτι άλλο να κάνετε, σε αυτό το μυαλό κάτι, ας πούμε, σαν σκέψη, γράψτε το στο χαρτί. Αυτό μόνο. Νούμερο 4. Όταν τελειώσει ο χρόνος και χτυπήσει η ειδοποίηση, βάλτε ένα νι, ένα τικ. Συγχαρητήρια, μόλις ολοκληρώσατε ένα πομοντόρο. Χωρίς διακοπές, σε μία και μόνο εργασία. Νούμερο 5. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα. Τώρα θα μου πείτε τι διάλειμμα, Θοδωρή, μόνο 25 λεπτά δούλεψα. Δεν είπα να κάνετε ένα μισάωρο διάλειμμα ή 2 ώρες διάλειμμα. Κάντε ένα διάλειμμα για 5 λεπτά. Πάρτε μερικές αναπνοές, κάντε διαλογισμό, κάντε μερικές διατάσεις, κάντε ένα καφέ, κάντε μερικά burpees. Ή κάντε κάτι για να ξεφύγετε από εκεί, κάτι που να μην σχετίζεται με την εργασία που κάνατε. Οπότε κάντε ένα μικρό διάλειμμα για 5 λεπτά και μετά συνεχίστε με το επόμενο πομοντόρο για άλλα 25 λεπτά.
Νούμερο 6. Κάθε 4 πομοντόρος κάντε ένα μεγαλύτερο διάλειμμα. Μόλις ολοκληρώσετε 4 πομοντόρος, δηλαδή περίπου 2 ώρες εργασίας, κάντε ένα λίγο μεγαλύτερο διάλειμμα, το οποίο μπορεί να είναι 15-20 λεπτά ή ακόμα και 30 λεπτά. Αυτό το διάλειμμα, όπου ασχολείστε για λίγο με κάτι άσχετο με την εργασία σας, βοηθάει το μυαλό σας να κάνει ένα μικρό reset, ώστε να μπορεί καλύτερα να εστιάσει στην εργασία που έχετε να κάνετε στα επόμενα 25 λεπτά. Τις 2 πρώτες μέρες που το εφάρμοσα, έβγαλα περισσότερη δουλειά από ό,τι είχα βγάλει τις 7 προηγούμενες ημέρες. Ακόμα και αυτό το βίντεο που κάνω τώρα το ετοιμάζω με πομοντόρο. Είμαι ήδη στο δεύτερο πομοντόρο. Την ώρα που δουλεύετε σε ένα πομοντόρο, αν τυχόν χτυπήσει ένα τηλέφωνο, μπορείτε να επιλέξετε να το σηκώσετε, αλλά και να μην το σηκώσετε. Το πομοντόρο όμως συνεχίζει να τρέχει. Το πομοντόρο δεν σταματάει ποτέ. Αν το σηκώσετε και είναι κάτι που μπορείτε να το απαντήσετε σε 1-2 λεπτά, το κάνετε και συνεχίζετε το πομοντόρο σας. Αν είναι κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο, το σημειώνετε στο χαρτί σας και όταν τελειώσετε το πομοντόρο, το προγραμματίζετε για το πότε το κάνετε. Επίσης, αν την ώρα που δουλεύετε σε ένα πομοντόρο σας έρθει μια σκέψη, π.χ. να βρω μια συνταγή για το μουσακά που θέλω να κάνω το μεσημέρι, το γράφετε σε ένα χαρτί με εργασίες και ψάχνετε τη συνταγή μετά, αφού τελειώσετε το πομοντόρο ή αφού τελειώσετε τη δουλειά που έχετε να κάνετε. Προφανώς μια εργασία μπορεί να απαιτεί περισσότερα από ένα πομοντόρο. Μια δωρεάν εφαρμογή που χρησιμοποιώ στο κινητό μου για να το προγραμματίζω αυτό λέγεται Gymboss Timer, αλλά μπορείτε να βρείτε και άλλα timers ή πομοντόρο timers αν ψάξετε στο App Store ή στο Play Store. Προέκυψε τεχνικό πρόβλημα και για κάποιο λόγο χάθηκε το βίντεο, δεν ολοκληρώθηκε, οπότε θα συνεχίσω το υπόλοιπο από εδώ. Αυτό που έχω δει λοιπόν είναι ότι βγάζω πολύ περισσότερη δουλειά με αυτόν τον τρόπο, είμαι πολύ πιο συγκεντρωμένος στη δουλειά μου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τελειώνω νωρίς με τις πιο σημαντικές εργασίες της ημέρας. Έτσι, στο τέλος της ημέρας, το μεσημέρι, το απόγευμα, δεν σκέφτομαι ότι άφησα πολλή δουλειά και ότι δεν έκανα πολλά σημαντικά πράγματα σήμερα και ότι θα πρέπει αύριο να προλάβω να κάνω περισσότερα. Όχι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχω ολοκληρώσει τα σημαντικότερα μέσα στην ημέρα μου και μετά όλη την υπόλοιπη ημέρα είμαι πιο ήρεμος και μπορώ να εστιάσω περισσότερο στα υπόλοιπα σημαντικά πράγματα της ζωής μου που είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, τα χόμπι μου, οι προπονήσεις μου ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, πώς θα μπορούσατε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο στη δουλειά σας? Θα μπορούσατε να κάνετε τηλεφωνήματα σε διαστήματα των 25 λεπτών με μικρά διαλύματα ενδιάμεσα για να τεντωθείτε, να πάρετε μερικές βαθιές αναπνοές, να πιείτε ένα ποτήρι νερό, να πάτε τουαλέτα και κάτι τέτοιο. Θα μπορούσατε να κάνετε τις παρουσιάσεις σας να διαρκούν 25 λεπτά. Θα μπορούσατε να κάνετε τις εκπαιδεύσεις σας χωρισμένες σε τμήματα των 25 λεπτών με 5 λεπτά διαλύματα μουσικής ή διατάσεων ενδιάμεσα. Με ποιους άλλους τρόπους θα μπορούσατε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο? Αφήστε ένα σχόλιο. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθε το seminar, βάλτε το email σας για να δείτε τώρα το 5 λεπτό βίντεο στο οποίο εξηγώ τους 4 τρόπους για να βρίσκετε πελάτες και συνεργάτες. Δείτε το ακόμα και αν δεν έχετε ακόμα επιχείρηση. Θα καταλάβετε γιατί βλέποντας το όλο. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας. Νούμερο 1. Επιλέξτε μια εργασία που θα θέλετε να ολοκληρώσετε. Νούμερο 2. Βάλτε χρονοδιακόπτη για 25 λεπτά. Νούμερο 3. Ξεκινήστε να δουλεύετε πάνω στη συγκεκριμένη εργασία μέχρι να χτυπήσει η ειδοποίηση. Νούμερο 4. Όταν τελειώσει ο χρόνος και χτυπήσει η ειδοποίηση, βάλτε ένα τικ, ένα νι. Νούμερο 5. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα, 5 λεπτά. Νούμερο 6. Κάθε 4 πομοντόρο κάντε ένα μεγαλύτερο διάλειμμα, 15 με 30 λεπτά. Και να θυμάστε ότι το πομοντόρο δεν σταματάει και αν προκύψει κάποια σκέψη ή ένας περισπασμός κατά τη διάρκεια του πομοντόρο, σημειώστε το στο χαρτί σας για να ασχοληθείτε με αυτό αργότερα και συνεχίστε κανονικά το πομοντόρο σας. Εσείς έχετε εφαρμόσει αυτή την τεχνική ή κάποια άλλη τεχνική για να μείνετε εστιασμένοι στις εργασίες σας? Μοιραστείτε το στα σχόλια. Γεια σας.